Μας έδωσε και πολύ ωραία πάσα ο κύριος Δημόπουλος για να υποδεχτούμε τον κύριο Μηταράκη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Είπε ότι πλέον από εδώ και πέρα η προσοχή θα δίνεται κυρίως στις δομές. Εκεί όπου δηλαδή μένουν πολλοί άνθρωποι Χριστώ. Μαζί. Κύριε Μηταράκη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ. Αλήθως Ανέστη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να ξεκινήσουμε με αυτό που έγινε στη δομή στο Κρανίδι. Εχθές πήγατε από εκεί και θέλω να μας πείτε τα νεότερα, γιατί ξαφνικά δύο άνθρωποι από πολύ μακριά, από τη Σομαλία, βρέθηκαν μέσα σε μια τέτοια δομή με κρούσματα. Ένα είναι το θετικό κρούσμα, το οποίο έχει επιβεβαιωθεί. Είχαμε ένα θάνατο το Μεγάλο Σάββατο από παθολογικά αίτια, το οποίο δεν σχετίζεται με τον κοροναϊό και το έχουμε επιβεβαιώσει αυτό. Έχουμε λοιπόν ένα κρούσμα μιας εγκυμονούσας η οποία είναι καλά. Ως αποτέλεσμα αυτού του κρούσματος μεταβήκαμε χτες μαζί με τον ΕΟΔΗ στο Κρανίδι. Έχουν γίνει 470 τεστ σε διαμένοντες στη δομή και 28 τεστ ναι. σε προσωπικό το οποίο εξυπηρετεί τη δομή. Περιμένουμε σήμερα τα αποτελέσματα. Η δομή βρίσκεται ήδη σε καραντίνα και ανάλογα με τα αποτελέσματα θα κινηθούμε. Είναι η τρίτη δομή η οποία επηρεάστηκε. Είχαμε αντίστοιχα προ αρκετών ημερών στη Μαλακάσα και στη Ριτσόνα θετικά δείγματα κοροναϊού, τα οποία όμως αντιμετωπίστηκαν μέχρι στιγμής με επιτυχία. Δεν έχουμε κάποιον βαριά νοσούντα σε δομή. Κύριε Μηταράκη, σας αγχώνει αυτό? Βλέπω ότι και σιγά σιγά και οι επιστήμονες στρέφουν την προσοχή τους προς τα εκεί, στη Μόρια. Τώρα που μιλάμε είναι γύρω στα 10.000 άτομα μέσα στην δομή. Σας προκαλεί ένα άγχος αυτό, το τι θα γίνει αν κάποιος νοσήσει μέσα στη Μόρια? Μας προβληματίζει ιδιαίτερα από το Φεβρουάριο και γι' αυτό είχαμε βάλει ως κυβερνητική προτεραιότητα το Φεβρουάριο να κλείσουμε το ταχύτερο δυνατόν αυτές τις ανοιχτές δομές και να δημιουργηθούν νέες δομές. Αυτό δεν κατέστη εφικτό στο χρόνο που θέλαμε. Έχουμε ανακοινώσει ότι εντός εβδομάδας μετακινούμε 2.380 ευάλωτα άτομα τα οποία χρειάζονται ιδιαίτερης προστασίας από τη Μόρια, τη Βιάλ, το Βαθύ, τη Λέρο και την Κο σε ξενοδοχεία στην Ηπειρωτική Ελλάδα για να αποφύγουμε την έκθεση των πιο ευάλωτων σε ένα πιθανό κρούσμα. Αλλά από τις αρχές Μαρτίου θέλω να σας πω ότι έχουμε πάρει ειδικά μέτρα στις δομές και μέχρι στιγμής δεν έχουμε κανένα κρούσμα στα νησιά μας. Να σας πω, όταν λέτε, μισό λεπτό κύριε Μητάρη, για να μην τα περνάμε έτσι, είπατε ότι εντός των επόμενων ημερών θα μετακινηθούν 2.500 κόσμος από τα νησιά. 2.380 άτομα τα οποία έχουν επιλεγεί με κριτήρια την ευαλωτότητα θα μεταφερθούν εκτός των υφιστάμενων δομών στα νησιά μας. Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης προσπάθειας που ξεκίνησε από τον Ιανουάριο για την αποσυμφόρηση των νησιών, συνδυασμένη με τις έκτακτες ανάγκες που επιβάλλει η κρίση δημόσιας υγείας. Δηλαδή κυρίως τα άτομα που είναι ευάλωτα είναι στην κατηγορία παθών ομάδων. Άτομα τα οποία είναι μεγαλύτερης ηλικίας ή έχουν κάποιο νόσημα, άτομα τα οποία χρειάζονται ειδικής προστασίας. Δηλαδή σήμερα έχουμε Τρίτη. Μέχρι το Σάββατο δηλαδή θα έχουν φύγει από τα νησιά? Μέχρι το Σάββατο υπολογίζουμε θα έχουν φύγει όλοι. Απλά κύριε Μηταράκη, 2.300 άτομα είναι μεγάλος αριθμός. Επειδή μιλάμε και με τους νησιώτες, λένε ότι αν και σε εμάς φαίνεται μεγάλος αριθμός, δεν είναι και τόσο μεγάλος. Θέλω να πω, όταν μέσα μια δομή έχει 10.000 άτομα, 2.000 άτομα δεν είναι και τόσο μεγάλος αριθμός. Επειδή ας πούμε θα φύγουν 1.500 άτομα από 20.000 που είναι εκεί. Θα φύγει περίπου ένα 10% της δομής. Και ήδη έχουμε κάνει μια αποσυμφόρηση 5,3% των δομών το πρώτο τρίμηνο. Το σημαντικό είναι ότι πρώτον φυλάμε τα σύνορα. Και αυτό σημαίνει ότι οι ροές προς τα νησιά πλέον είναι σχεδόν μηδενικές. Αυτό είναι το πιο αυτό κρίσιμο. Αυτό είναι θετικό, η αλήθεια είναι. Είναι και πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί αλλιώς τελικά βρισκόμαστε σε μια διαρκή μεταναστευτική κρίση, η οποία δεν είναι επιλογή αυτής της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έχει βάλει ως στόχο να βάλει φρένο στις μεταναστευτικές ροές. Άρα το πρώτο μεγάλο στίχημα είναι η προστασία των σύνορων. Από εκεί και πέρα είναι δεδομένο ότι τα νησιά δεν μπορούν να σηκώσουν όλο το βάρος της κρίσης των προηγούμενων ετών και γι' αυτό χρειάζεται μια αποσυμφόρηση. Η αποσυμφόρηση όμως γίνεται σε συνδυασμό με την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου για να μπορούμε να διαχωρίζουμε αυτούς που δικαιούνται διεθνούς προστασίας από αυτούς που δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας και ο ελληνικός νόμος προβλέπει την απέλασή τους. Εντάξει, πάντως τώρα ήταν μια ευκαιρία. Αυτό το σχέδιο που είχε η κυβέρνηση, λέτε για 2.000 θα φύγουν τώρα, αυτό το σχέδιο που είχε η κυβέρνηση να το εφαρμόσει τώρα, μια που δεν έχουμε άλλες ροές, να πάρει από τα νησιά όσο γίνεται περισσότερο κόσμο. Ήταν μια ευκαιρία τώρα. Εντάξει, κύριε Χασαπόπουλε, δεν έχουμε και κενές θέσεις στην ενδοχώρα και ο στόχος μας δεν είναι να γεμίσει η χώρα με δομές και να χτίσουμε παντού δομές.
Ο στόχος μας είναι αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε συνολικά το μεταναστευτικό πρόβλημα. Ως χώρα δεν επιδιώκουμε ροές. Ως χώρα δεν θέλουμε να είμαστε προορισμός μεταναστών. Προσπαθούμε λοιπόν και ενεργά. Έχουμε σταματήσει τις ροές προς τη χώρα μας. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε είχατε να υποσχεθεί όμως και στους νησιώτες. Είχατε υποσχεθεί στους νησιώτες ότι πολλοί κόσμος θα φύγει από τα νησιά. Αυτό λέμε. Αυτό είναι αλήθεια και 31 Δεκεμβρίου φτάσαμε στο μέγιστο των παραμένοντων στα νησιά. Από εκεί και πέρα κάθε μήνα μειώνουμε τους διαμένοντες. Και αυτό θα συνεχιστεί όλο το 2020 και στο τέλος πρέπει οι όσοι μείνουν μεταβατικά στα νησιά, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι δεν μένει κανείς μόνιμα στα νησιά. Αυτή τη στιγμή η μέγιστη παραμονή στα νησιά μας είναι περίπου 17 μήνες. Αυτό πρέπει να πέσει κάτω από τους 6 μήνες. Τα νησιά δεν μπορούν να είναι χώρος μόνιμης παραμονής. Είναι ακριτικά τα νησιά, είναι και λόγοι εθνικοί. Είναι χώροι εξέτασης του αιτήματος ασύλου, διαχωρισμού και μεταφοράς όσων δικαιούνται άσυλο στην Υπηρετική Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μας είναι μεγάλος στόχος ο διαμοιρασμός των βαρών και ήδη είδατε μέσα στο Σαββατοκύριακο αρχίσαν και φεύγουν για άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινήσαμε με τα αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι. Τέτοιες εικόνες θα ξανασυναντήσουμε? Δηλαδή βεβαιότατα. Που φεύγουν πρόσφυγες με αεροπλάνο κατευθείαν για την Ευρώπη. Έχουμε επιτελέσει αυτή τη στιγμή ούτε το 5% των μετακινήσεων οι οποίες έχουμε βάλει στόχο να γίνουν μέσα στο 2020 προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσα άτομα πιστεύετε ότι θα συνολικά φύγουν μέσα στο 2020? Κοιτάξτε, πιστεύουμε ότι τουλάχιστον 1.600 ασυνόδευτοι ανήλικοι θα φύγουν προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία που ήδη έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πρόεδρός της μαζί με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι στη νέα συμφωνία του Δουβλίνου, που ελπίζουμε ότι θα κλείσει μέσα στο 2020, η Ελλάδα έχει εισβάλει ως βασική πολιτική προτεραιότητα ένα μηχανισμό υποχρεωτικού διαμοιρασμού των μεταναστευτικών βαρών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ αισιόδοξος είστε. Θα κλείσει το Δουβλίνο 2 μέσα στο 2020 με τα προβλήματα που υπάρχουν στην Ευρώπη. Θεωρούμε ότι υπάρχουν αρκετοί από πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει δοθεί έμφαση αυτή τη στιγμή στην επιτάχυνση της διαπραγμάτευσης. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα δούμε και τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα μηχανισμό καταμερισμού των βαρών και επίσης πάρα πολύ σημαντικό, θα το τονίσω αυτό, ένα κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκών απελάσεων. Όπου η Ευρώπη μπορεί με την συνολική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μακάρι να γίνει αυτό. Να έχει ένα πολύ πιο. Μακάρι να γίνει αυτό. Μέχρι σήμερα δεν το έχουμε δει. Συμφωνώ. Στο θέμα των επιστροφών, κάτι που είχε θέσει η Νέα Δημοκρατία, θέλω να σας πω, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πρωτοποριακά από το 2011 ως εθνική μας θέση, οι επιστροφές πρέπει να γίνουν ευρωπαϊκή υπόθεση. Γιατί η Ευρώπη διατηρεί πολιτικές, διπλωματικές, οικονομικές, ανθρωπιστικές σχέσεις με πολλές χώρες προέλευσης. Έτσι είναι. Παράνομο μεταναστών. Από την άλλη, κύριε Μηταράκη, έχετε όμως και έναν Ερντογάν απέναντι που πιέζει την Ευρώπη για χρήματα και νομίζω θα την πιέσει ακόμα περισσότερο τώρα. Και μας έλεγαν οι συνάδελφοι. Είναι μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι μεγαλύτερο πρόβλημα και έχουμε καταγγελίες ότι προσπαθεί τουλάχιστον να κάνει εξαγωγή κορονοϊού. Γιατί και εκεί έχουν μεγάλο πρόβλημα και μας λέγανε ότι προσπαθεί να περάσει πρόσφυγες και μετανάστες που δεν ξέρουμε αν αυτοί οι άνθρωποι νοσούν αυτή τη στιγμή. Και αυτό νομίζω ότι θα είναι πρόβλημα. Αυτό δεν το ξέρουμε. Το δεδομένο πάντως είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ροές για τα νησιά μας. Χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ανδρών και των γυναικών του λιμενικού σώματος και είδατε το Σαββατοκύριακο υπήρξαν και σχετικά δημοσιεύματα της έντασης που καμιά φορά επικρατεί στο Αιγαίο και έχουμε καταφέρει και αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια στο λιμενικό να κάνουμε μια πολύ μεγάλη διαφορά από τις αρχές Μαρτίου, από τότε το Κισαία έθεσε τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας στον ύψιστο βαθμό επιφυλακής. Είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά στην πολιτική των προηγούμενων ετών. Υπουργέ, να κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε. Τώρα, με το κρανίδι έχουμε ησυχάσει? Δεν έχουμε ησυχάσει με καμία δομή. Έχουμε αυτή τη στιγμή 100.000 ετούντες άσυλο που διαμένουν σε δομές ή σε διαμερίσματα ή σε ξενοδοχεία σε όλη τη χώρα. Είναι ένας καθημερινός αγώνας. Όχι, λέω για αυτές τις δομές που έχουν πολλούς πρόσφυγες. Εννοώ εχθές με τους Ομαλούς, τη γυναίκα αυτή, με τα κρούσματα. Με το κρούσμα. Ναι, με το κρούσμα. Περιμένετε τα αποτελέσματα και σήμερα θα ξέρετε εάν έχει επεκταθεί ή όχι. Περιμένουμε τα αποτελέσματα σήμερα και ανάλογα με τα αποτελέσματα θα ληφθούν τα επόμενα μέτρα. Το δεδομένο είναι ότι η δομή από τη Μεγάλη Πέμπτη βρίσκεται σε καραντίνα για να μειώσουμε τον κίνδυνο διάδοσης του ιού και εντός της δομής και εντός των τοπικών κοινωνιών
οι οποίες αντιλαμβάνεστε υπάρχει κάποια. Μακάρι να βγουν αρνητικά τα τεστ. Μακάρι να βγουν αρνητικά, βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Καλή σας ημέρα.